Καλησπέρα σα. Είναι η εκπομπή Direct. Είμαι η Τερζάκη και πάμε να δούμε το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Χωρί τα περσινά πλατιά χαμόγελα, αλλά με την ίδια πάντα αίσθηση για τη δυναμική και τον πρωταγωνιστικό ρόλο τη Κρήτη στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, η επιστροφή των κριτικών από τη Διεθνή Έκθεση του Βερολίνου. Στη μεγαλύτερη στο είδο τη στον πλανήτη έκθεση, με εκατοντάδε χιλιάδε επισκέπτε, η Κρήτη έδωσε και φέτο δυναμικό παρόν και ταυτοχρόνω επιβεβαίωσε πω μετά τη χρυσή τουριστική σεζόν του 2018 και τα αλλεπάλληλα ρεκόρ, ακολουθεί φέτο μείωση των προκρατήσεων. Πω η αλματώδη άνοδο τη Τουρκία, τη Αιγύπτου και τη Τινησία ανέκοψε την πορεία των κρατήσεων. Πω η βαριά φορολογία ενισχύει το μη ανταγωνιστικό σκηνικό, όπω σημειώνουν επιχειρηματίε και παράγοντε. Πώς Πω παρά τα η Κρήτη αντιστέκεται και παραμένει σταθερά από του πλέον αγαπημένους και δημοφιλεί προορισμού των Γερμανών. Ποια τα μηνύματα από τι υπόλοιπε αγορέ. Ποιο το ζητούμενο σε υποδομέ και επενδύσει προκειμένου η βαριά τουριστική μα βιομηχανία να στοχεύσει ακόμη πιο ψηλά. Απόψε κοντά μας, Μιχάλης Βαμιεδάκης, εντεταλμένο σύμβουλος τουρισμού περιφέρειας Κρήτης. Ευθύμιος Μουντράκης, αντιδήμαρχος τουρισμού Χερσονήσου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και καλώς, και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Direct, καλώς ήρθατε στην Κρήτη TV για να συζητήσουμε ένα από τα αγαπημένα μας θέματα, ένα ελπιδοφόρο τομέα της ελληνικής οικονομίας, ακόμη και όταν η χώρα ήταν σε βαθιά βαθιά κρίση και ύφεση. Να μιλήσουμε για τον τουρισμό, για τη βαριά μας βιομηχανία. Φέτος λίγο περίεργα είναι τα πράγματα, γιατί μπορεί να μιλάμε για μείωση, όμως σίγουρα δεν μιλάμε για αυτό το συνηθισμένο πλήγμα. Έχω την αίσθηση τουλάχιστον προσωπικά, γιατί ερχόμαστε μετά από ιστορικά και αλλεπάλληλα ρεκόρ. Οπότε υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, σίγουρα δεν υπάρχει κατήφια κύριε Βαμιδάκη. Σίγουρα υπάρχει ένα δεδομένο ότι πλέον έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει εντό και εκτό Ελλάδο ότι η Κρήτη είναι πλέον ένα καθιερωμένο προορισμό, ένα από του δυνατού παίκτε στη Μεσόγειο. Πλέον, πέραν λοιπόν των ενδεχόμενων αυξομοιώσεων που κατά καιρού μπορεί να συμβαίνουν, σίγουρα είναι μέσα στο κάδρο ω ένα αξιόπιστο προορισμό, ω ένα προορισμό που κυριαρχεί και που πρωταγωνιστεί. Αυτό το οποίο βλέπουμε φέτο, όπω πολύ σωστά αναφέρατε, είναι ε, μια επιβράδυνση των προκρατήσεων, αυτό δεν σημαίνει μείωση αφήξεων, η οποία είναι αποτέλεσμα των μεγάλων αυξήσεων των προηγούμενων χρόνων. Mm -hmm. Γιατί όλε οι συγκρίσει γίνονται πάντα σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Αφενός και αφετέρου ε, της ε, μιας πολύ δυναμικής ε, επανάκαμψης ε, που έχουν κάνει οι ανταγωνίστρες χώρες, η Ανατολική Μεσόγειο, η, Ανατολ, η, Ανατολική Μεσόγειος, η Βόρεια Αφρική, η Τουρκία, η οποία όμως σίγουρα, ε, το έχω ξαναπεί επανειλημμένα, ότι δεν αντλούμε επισκέπτες από την ίδια δεξαμενή, ε, άρα πιστεύω ότι μπορεί κατά να δημιουργεί μια πρόσχερη διαφορετική δυναμική, αλλά σίγουρα... Ε, τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν αποτέλεσμα τη ύφεση στην Τουρκία και η φετινή επιβράδυση δεν είναι αποτέλεσμα τη ε, επαναφορά τη Τουρκία. Άρα, είναι αποτέλεσμα. Είναι αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση των προηγούμενων χρόνων. Mm -hmm. Έτσι ώστε βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει μια επιβράδυνση, δηλαδή ο κόσμος κλείνει ελαφρά καθυστερημένα, άρα. Ξεκινήσαμε τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο με μια επιβράδυνση τη τάξη του 35%, η οποία ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη, προβλημάτισε τους ανθρώπους του ανθρώπου τουρισμού, ε, ευτυχώ δεν δημιούργησε πανικό. Βλέπουμε τώρα ότι όσο προχωράει ο καιρό με μια σωστή διαχείριση τη κατάσταση και τη εμπορική ε, πολιτική των τουριστικών επιχειρηματιών, η ψαλίδα έχει κλείσει. Είναι έχει φτάσει περίπου σε ένα μείον 10, μειο 15% που σημαίνει τι? ότι ξεκινάει η σεζόν με μια μειωμένη ροή η οποία θα βελτιωθεί στην πορεία, άρα θα έχουμε περισσότερες κρατήσεις στις τελευταίες mm -hmm. και η δική μου πεποίθηση είναι ότι τελειώντας σεζόν θα έχουμε φτάσει σε ένα εξίσου καλό αποτέλεσμα το περσινό. Κύριε Μουντράκη, το δικό σας το σχόλιο έτσι πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Νομίζω ότι η φράση που είπατε παράξενη είναι ένα γεγονό. Όπω ήταν και η σεζόν η οποία πέρασε. Και το 2018 ήταν μια πολύ παράξενη σεζόν που άλλαξαν οι προβλέψει τουλάχιστον τρει-τέσσερι φορέ κατά τη διάρκεια τη. Ε, τα μηνύματα που πήραμε βασικά και από την ITB που πήγαμε πρόσφατα, αλλά και από την World Travel Market του Λονδίνου, που είναι οι δύο εκθέσει βαρόμετρο, θεωρώ, στην Ευρώπη, ε, δεν είναι τόσο αρνητικά όσο νομίζαμε ότι θα είναι. Εγώ αυτό μπορώ να πω. Δηλαδή, πήγαμε πολύ πιο απεσιόδοξοι και φύγαμε πολύ πιο αισιόδοξοι. Αυτό νομίζω ότι είναι η για όλου μα. Ε, όπως είπε και ο κ. Βαμιδάκης, η Κρήτη καταφέρνει να παραμένει νούμερο τρία επιλογή μετά από, την, τη Μαγιόρκα, μετά την Ατάλια και τη Μαγιόρκα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας. Επίσης, παραμένει ένας από τους δημόφιλώστερους προορισμούς. Είχαμε 4,4 εκατομμύρια για μόνο επισκέπτες τα τελευταία δύο χρόνια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μία αύξηση 18% τεράστια. Και από ό,τι μα είπαν οι ίδιοι του Operator, είμαστε ένα προορισμός ο οποίο καταφέρνουμε να κρατάμε τους επισκέπτες μας. Ένα ισχυρό τουριστικό <coughs> brand name αυτό και το λεγόμενο Repeaters που το έχουμε μάθει και εμεί σιγά σιγά, το οποίο αυτό είναι αξιοθαύμαστο ακριβώς. γιατί οι φορέ είναι πάρα πολλέ. Ε, ανθρώπων που έρχονται ξανά και ξανά. Σε, σε αυτό θέλω να επικεντρωθώ γιατί είναι πολύ σημαντικό γιατί ενώ κατά κάποιο τρόπο εκμεταλλευτήκαμε την κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο, κατά ψέματα, ήμασταν ένα αναλλακτικό προορισμό καταφέραμε τον κόσμο αυτό και τον κρατήσαμε και επιστρέφει πίσω. Άρα μας λένε οι ίδιοι του Operator, ο ίδιος ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Γερμανίας είπε ότι έχετε πιστούς επισκέπτες. Mm -hmm. Άρα αυτό μας δίνει μια σταθερότητα στα νούμερα. Θα πω κάτι άλλο. Ανταγωνιστής μας στην ουσία μπορεί και να μην είναι η Τουρκία. Και απευθύνομαι σε μια πρόσφατη έρευνα που έγινε σε online κρατήσεις που είδαμε ότι κάποιο ο οποίο ψάχνει Ελλάδα Εναλλακτικά 34% ψάχνει Ισπανία, 19% ψάχνει Ιταλία και μόνο 4% ψάχνει Τουρκία. Mm -hmm. Άρα πρέπει και αυτό λίγο να το σκεφτούμε και να το υπολογίσουμε. Τελικά ποιο να ανταγωνιζόμαστε, την Τουρκία που είναι μόνο 0,4% ή την Ισπανία ή την Ιταλία ή την Κροατία, την Βουλγαρία, που επίσης είναι χώρες που πλέον και αυτές ανταγωνιζόμαστε. Άρα Κύριε... είναι άξιο έρευνα κι αυτό. Κύριε Βαμιεδάκη, ε, αριθμητικά δεδομένα και αρνητικά πρόσημα που ήδη έχουν δει το φω τη δημοσιότητα, τουλάχιστον ό,τι αφορά την έκθεση του Βερολίνου, που είναι η πιο πρόσφατη, μόλι έχετε επιστρέψει και οι δυο σα από εκεί. Ε, θεωρείτε ότι είναι πρόωρο να ακούγονται, ή είναι δεδομένο ότι η χρονιά που έρχεται μάλλον θα κλειδώσει με μείωση. Όχι, δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο, καθότι ο τουρισμό είναι ένα ζωντανό οργανισμό. Και γι' αυτό προσπαθώ πάντα, σε, με κάθε ευκαιρία, να επαναλαμβάνω ότι αυτά τα αρνητικά πρόσημα που συζητάμε είναι ε, συγκριτικά στοιχεία προκρατήσεων και όχι πραγματοποιηθέντων αφήξεων. Που είναι ένα ευμετάβλητο στοιχείο. Ακριβώ. Άρα, άλλο. για Μερά να το πούμε διαφορετικά, μέρα. εγώ ε, κάνω πάντα και μία δεύτερη σύγκριση. Συγκρίνω το 19 με το 17. Άρα, δηλαδή, όταν μιλάμε για μείον 1% μεταξύ 2019 και 2018, εγώ κάνω και την άτυπη μου σύγκριση με το 2017. Και πάντα, σε όλες τις περιπτώσεις, ήμασταν για το 2019 πάνω από το 2017. Αυτό, Lewis. λοιπόν, τι σημαίνει. Ε, υπάρχουν δύο δεδομένα. Ε, το ένα δεδομένο είναι ότι, όπως σας ανέφερα... Αυτό αφορά προκρατήσεις, που σημαίνει ότι η σεζόν ξεκινάει κανονικά με καλές πληρότητες, ξεκινάει νωρίτερα, διότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά η διαδικασία της επιμήγησης της σεζόν. Ε, έχουμε την επόμενη εβδομάδα την πρώτη άφηξη της Άρτε 16 του Μάρτη, πιο νωρίς από ποτέ. Πάντα από Γερμανία. Πάντα από Παραδοσιακά? Γερμανία. Παραδοσιακά. είναι η βασική ατμομηχανή. Mm -hmm. Ε, αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι ότι η μείωση αυτή επικεντρώνεται στην υψηλή σεζόν, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που σημαίνει ότι υπάρχει όλο ο, ο, ο χρόνο ο, ο για να, για να καλυφθεί. Άρα, εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι θα ξεκινήσει η σεζόν, θα ξεκινήσει με καλέ πληρότητε τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, θα υπάρχει μια υστέρηση των κρατήσω για Ιούλιο και για Αύγουστο το τάξης του 8 με 10% το οποίο στην πορεία με κρατήσει τελευταία στιγμή με μια σωστή διαχείριση επικοινωνιακή εμπορική θα μπορέσει να καλυφθεί mm -hmm. και είμαι δηλαδή πεπισμένο ότι μπορούμε να πετύχουμε καλά αποτελέσματα και να φτάσουμε σε άλλη με πετυχημένη χρονιά και ε, θέλω να προσθέσω σε αυτό που είπε ο κ. Μοντράκη, ότι τελικά ο ανταγωνιστή μα είναι ο κακό μα εαυτό. <χι> Διότι αντλούμε ε, από μια συγκεκριμένη δεξαμενή πιστών επισκεπτών, έχουμε πάνω από 40% repeaters, είναι ένα, ένα εντυπωσιακό νούμερο για όλου του προορισμού. Άρα, σίγουρα μπορούμε, ε, έχουμε το προϊόν, έχουμε την ανταγωνιστικότητα που απαιτείται. Άρα, είναι στο χέρι μα να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα πράγματα, το προϊόν και όλα, τα, όλα όσα απαιτούνται σωστά, για να μπορέσουμε να φέρουμε του επισκέπτε εδώ και να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική. Ε, κύριε Μουντράκη, σε δελτίο τύπου πάντω από το Υπουργείο το του, το Υπουργείο Τουρισμού και την κυρία Κουντουρά που το οποίο μα ήρθε σήμερα, αναφέρεται αναφορικά με την έκθεση του Βερολίνου σε μία αύξηση που προσδοκάται και εκτιμάται στο 3%. Αυτό το συμμερίζεστε. Μάλιστα, υπάρχουν αναφορέ για νέου ελληνικού προορισμού που προωθήθηκαν έτσι όπω έπρεπε και νέα θεματικά προϊόντα από πλευρά τη χώρα μα. Βλέπουμε ότι, ότι υπάρχει μία σταθερή άνοδο στην Κρήτη και στην ΚΟ αν βάλουμε όλη την Ελλάδα μαζί, και την Κύπρο. Ε, οι υπόλοιπε περιοχέ δεν βλέπουμε να έχουν αυτή την αύξηση την οποία αναφέρει ο κ. Υπουργό. Συμπερασματικά, επειδή μιλάμε για πολλέ αγορέ, για μιλάμε για πολλά προϊόντα, η αλήθεια είναι ότι ό,τι έχει βγει με διάφορα συνθήματα, 365 μέρε τουρισμού, εναλλακτικέ μορφέ τουρισμού, προσπαθούν να προωθήσουν ορειβατικά μονοπάτια, γαστρονομικό τουρισμό, Όλα αυτά σίγουρα κάτι φέρνουν. Μπορεί να είμαστε ένα προορισμό μαζικού τουρισμού, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα ποσοστό το οποίο θέλει τον λεγόμενο θεματικό τουρισμό. Καλό να τον προωθούμε, καλό να τον υποστηρίζουμε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παραμένουμε ένα προορισμό μαζικού τουρισμού, που σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρο στι υποδομέ μα. Γιατί ενώ μα λένε όλοι οι tour operator συγχαρητήρια για την φιλοξενία σα. Συγχαρητήρια για τι υποδομέ των ξενοδοχείων και των επιχειρήσεών σα. Μπράβο στου υπαλλήλου σα, οι οποίοι είναι φιλόξενοι, είναι, είναι, είναι ξενόγλωσσοι. Αυτό δεν είναι δεδομένο. Δεν, δεν, είναι δεδομένο. Mm -hmm. Αν πάτε στην Ισπανία, στην Γαλλία, στην Ιταλία και αλλού, δεν είναι δεδομένο ότι είναι ξενόγλωσσοι και ότι είναι φιλικοί. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά πάσχουμε σίγουρα σε υποδομέ οι οποίε πρέπει να υποδεχτούν μαζικό τουρισμό. Βλέπε αεροδρόμια, Σωστά. βλέπε λιμάνια, βλέπε δρόμου κλπ. Υπάρχει μια εξέλιξη, κάτι πάει να γίνει. Μακάρι τα επόμενα χρόνια να είμαστε έχουμε, σε θέση έχουμε, έτσι, έχουμε, να εξελιχθούμε. Έχουμε, έχουμε, έχουμε πετύχει κάτι, έχουμε πετύχει κάτι που, το επίσημα, που το δηλώνουν επίσημα ότι η σχέση προϊόντο-τιμή στην Ελλάδα, ειδικότερα στην Κρήτη, είναι πάρα πολύ καλή. Και γι' αυτό και επιτυχαίνουμε τα νούμερα τα οποία πετυχαίνουμε. Mm -hmm. Έχουμε πολύ καλό πολύ καλή σύγκριση προϊόντο, παροχή υπηρεσία δηλαδή και τιμή. Και αυτό είναι φυσικά εννοείται προ προς, προς όφελό μα και προ τιμή μα. Τεράστιο κεφάλαιο, επενδύσει υποδομέ. Ε, για να το μοιράσουμε λίγο, κύριε Βαμιεδάκη, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τι ιδιωτικέ επενδύσει, όπου επίση βλέπουμε έτσι ένα α, πυρετό εργασιών. Θέλω όμω να μου κάνετε το δικό σα το σχόλιο και να μου πείτε ότι αν τελικά φέτο είχαμε μία εκτόξευση περαιτέρω των κρατήσεων, θα μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, τα ποιοτικά που περιέγραψε πριν από λίγο ο κ. Μουντράκη, επιπλέον επισκέπτε. Σαφώ και θα μπορούσαμε, απλά υπό συγκεκριμένου όρου και σε συγκεκριμένε χρονικέ περίοδους. Μοιρασμένου σωστά, το οποίο όμω δεν είναι πάντα εφικτό. Ε, δελτιώνεται. Ε, αυτό το οποίο το γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ουσιαστικά το τετράμινο Ιούνιο-Σεπτέμβριο η Κρήτη φτάνει τα όρια τη επίπεδο. Ε, κάλυψη των ξενοδοχείων. Νομίζω ότι πέρσι ήταν ένα κραστέ. Ακριβώ. Αντέξαμε, τα καταφέραμε. Ε, και είδαμε το εξή. Είδαμε πρώτα απ' όλα ότι αναπτύχθηκε ο τουρισμό πόλεω. Άρα, δηλαδή, για πρώτη φορά είδαμε Ιούλιο-Αύγουστο τουρισμό στο Ηράκλειο και αντίστοιχα στο Ρέθνο και στα Χανιά. Που σημαίνει ότι τα, τα επιπλέον κρεβάτια που απαιτούνται τα, ε, τα βρίσκουν επισκέπτε τη πόλη. Αναπτύσσει ο εναλλακτικό τουρισμό, όπου θα συμφωνήσω όμω με τον κύριο Μουντράκη, δεν μπορεί να παράξει νούμερα. Και να είμαστε ρεαλιστέ, και εδώ λίγο διαφωνώ με το Υπουργείο, όταν μιλάμε για 3% αναμενόμενη mm -hmm. αύξηση, δηλαδή ένα εκατομμύριο στα 30 εκατομμύρια που έρχονται στην Ελλάδα, δεν μπορεί αυτό το εκατομμύριο να έρθει από εναλλακτικό τουρισμό. Ο εναλλακτικό τουρισμό μπορεί να δώσει μια πνοή ε, στην εδοχώρα, σε περιοχέ μακριά, μπορεί να, ισο-, να ενισχύσει την ισόρροπη οικονομία και την ισόρροπη ανάπτυξη, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να παράξει νούμερα όπω αυτά τα οποία απαιτούνται πραγματικά για να στηρίξουν επενδύσει και πολλέ θέσει εργασία. Αυτό λοιπόν το οποίο είδαμε είναι το εξή. Το τετράμενο η Κρήτη γέμισε. Από εκεί πέρα όμω υπάρχουν οι μήνε των άκρων και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά έχω δει το εξή. Ότι ουσιαστικά τα τέσσερα τελευταία χρόνια από τι 700.000 περίπου επισκέπτε που έχουν έρθει επιπλέον συνολικά, αν συγκρίνουμε δηλαδή τι συνολικέ αφήξει, πάνω από το 1 τρίτο έχουν έρθει του μήνε που πραγματικά χρειαζόμαστε. Δηλαδή τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι αφενό πλέον η αυτοί που θέλουν να έρθουν βλέπουν το πότε υπάρχει αθεσιμότητα και έρχονται. Υπάρχουν και καλέ εμπορικέ προσφορέ τότε. Και αφετέρου, λειτουργεί η επιμήκυση τη σεζόν, δηλαδή οι συνεννοήσει, οι στρατηγικέ συνεργασίε mm -hmm. που γίνονται με αεροπορικέ εταιρείε με τούρο περίοδο λειτουργούν. Άρα, σίγουρα, ε, περισσότερου επισκέπτε ναι, μπορούμε να έχουμε εκεί που πραγματικά του χρειαζόμαστε εξάλλου. Από την άλλη, τώρα, όσον αφορά τι υποδομέ, έχουν έρθει στα ωριά του. Σίγουρα, όμω, πιστεύω ότι με τι σωστέ παρεμβάσει μπορούν να υποδεχτούν ακόμα περισσότερου. Και για να προχωρήσω και λίγο παραπέρα, και με το αεροδρόμιο, υπάρχει μια αυταπάτη ότι το αεροδρόμιο στο Καστέλι θα μπορέσει να φέρει επιπλέον επισκέπτε. Ένα τεράστιο λάθο. Το αεροδρόμιο Καστελίου θα έχει ακριβώ το ίδιο capacity, ακριβώ την ίδια δυνατότητα με το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Γι' αυτό και έχω για τι αμφιβολίε μου κατά πόσον είναι σκόπιμο να γίνει αυτό το φαρονικό έργο με τόσα λεφτά, όταν δεν θα μπορέσει να μα δώσει επιπλέον δυνατότητα για επισκέψει από το Ηράκλειο. Άρα όλα είναι θέμα σχεδιασμού και σωστού προγραμματισμού. Mm -hmm. Κύριε. Ε... Ε, Μουντράκη, ήθελα να ρωτήσω το εξή, σε ό,τι αφορά τι άλλε αγορέ. Δηλαδή, παραδοσιακά η Γερμανία είναι η πιο πιστή μα τουριστική αγορά. Νέε αγορέ έχει βάλει στη ζωή του το νησί τη Κρήτη. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι στην προηγούμενη ερώτηση, mm -hmm. γιατί είναι κάτι το έχω προβάλει αντιρρήσει επανειλημμένω. Δεν θεωρώ ότι η Κρήτη έχει καλύψει τι υποδομέ τη σε καμία των περιπτώσεων ούτε την ανάπτυξή τη. Το κομμάτι των υποδομών είναι τεράστιο κεφάλαιο σε πολλά επίπεδα. Το, το, οποίο λέω... νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ και θα συζητάμε για πολλά χρόνια ακόμα. Έγινε ένα μεγάλο βήμα σε ό,τι αφορά το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, που υπάρχουν βεβαίω αντιρρήσει, τι ακούσαμε να τι εκφράζει ο κ. Βαμιαδάκη. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι η Κρήτη τα επόμενα χρόνια θα σηκώσει ακόμη μεγαλύτερο βάρο. Οπότε θα πρέπει να έχει και την ανάλογη εικόνα και δυναμική, έχω την αίσθηση. Σχε, με το αεροδρόμιο του, του Καστελίου, άποψή είναι ότι πρέπει να διατηρηθούν και τα δύο αεροδρόμια. Mm. Δηλαδή, αν πρέπει να γίνει. Για α, β λόγους, Πρέπει να υπάρχουν δύο αεροδρόμια. Όπου το αεροδρόμιο Ηρακλείου θα καλύψει την περιοχή από Αμουδάρα μέχρι Δήμο Χερσονήσου, που άνετα καλύπτει αυτό, και το αεροδρόμιο του Καστέλίου μπορεί να καλύψει την υπόλοιπη Κρήτη. Άγιο Νικόλο, Ιεράπετρα, Νότια mm -hmm. Κρήτη, Ρέθιμον κλπ. Το χειμώνα που δεν θα είναι σίγουρα λειτουργικό, γιατί θα έχει πολύ ψηλά κόστη, μπορεί να πουλήσει τι πτήσει του στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Και για λόγου ασφάλεια, είναι πάντα καλό να έχει δύο αεροδρόμια σε ένα προορισμό. Οπότε δεν ξέρω ποια λέξη να βάλω. Το να έχει ένα αεροδρόμιο και να το κλείσει και να ανοίξει ένα άλλο, δεν το θεωρώ πάρα πολύ ευφιέ. Υπάρχει ένα σχεδιασμό Εσύ. σε εξέλιξη, μένει να δούμε ακριβώ πώ θα ξεδιπλωθεί τα επόμενα χρόνια. Α το δούμε, mm -hmm. αλλά το θέμα των επενδύσεων θέλω να πω. Εγώ αναφέρομαι σε ιδιωτικέ επενδύσει. Δηλαδή, πολλοί θεωρούν ότι η Κρήτη ή ο Δήμο Χερσονήσου, παράδειγμα, τον οποίο εκπροσωπώ, είναι ένα κορισμένο προορισμό. Δεν ισχύει. Δεν είναι ανάπτυξη πάνω από 30%, 40. Mm -hmm. Δηλαδή, υπάρχει ένα τεράστιο περιθώριο ανάπτυξη και αυτό θα το δούμε τα επόμενα 10-15 χρόνια. Οτι οι κλίνε για μένα θα θα είναι σίγουρα 50% παραπάνω από την αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ενδιαφέρον. Θα δούμε τεράστιες. Υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον και αν βοηθήσει η νομοθεσία και αν βοηθήσουν οι υποδομέ, αυτό θα το δούμε να έρχεται. Δηλαδή, δεν ο Δήμο Χερσονή, ξέρετε, είναι ο πιο μεγάλο δήμος, τουριστικό Δήμο τη Ελλάδα. Έχει 80.000 κλίνε. Άνετα θα μπορούσε να έχει 120, 130, 140. Άνετα. Υπάρχει συζήτηση και διάλογο από πλευρά τη πολιτεία προκειμένου να διευκολύνει αυτέ τι επενδύσει. Δεν ξέρω αν ο κύριο Βαμηδάκη έχει κάποιε πληροφορίε που, που εγώ δεν έχω. Γιατί εγώ δεν έχω κάποια τέτοια πληροφορία. Ε, ούτε, ούτε βλέπουμε κάποιο κράτο ιδιαίτερα φιλικό στι επενδύσει και στον επιχειρηματία. Κάθε χρόνο βλέπουμε φόρου, πόσου φόρου βάζουν και πόσο μεγαλύτερο γίνεται το, το κόστο ε, για εμά του επιχειρηματίε να μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε. Αλλά άσχετα με αυτό, θεωρούμε, θεωρώ ότι η Κρήτη μπορεί να γνωρίσει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτήν. Και να υπάρχει ο κατάλληλο σχεδιασμό. Νέε αγορέ. Θέλω να το πούμε λίγο αυτό πριν κλείσουμε, κύριε Βαμιαδά, γιατί ναι. πλησιάζει δυστυχώ προ το τέλο τη εκπομπή. Έχουμε κάνει προεργασία, προκειμένου έτσι να δούμε νέε εθνικότητε δυναμικά να μπαίνουν στον τουρισμό τη Κρήτη. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε πάντα είναι να έχουμε μια ισορροπημένη προβολή και στρατηγική προσέγγιση νέων αγορών. Αλλά σαφώ το μεγάλο βάρο δίνεται στην υποστήριξη των υφιστάμενων αγορών. Έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πολλέ προσπάθειε, οι οποίε δυστυχώ είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετρηθούν τα αποτελέσματα, διότι δεν υπάρχουν τσάρτρες από τι αγορέ αυτέ. Mm -hmm. Οπότε, όλε οι αφήξει έρχονται μέσω Αθηνών, οπότε δεν καταμετρούνται στα στατιστικά τη ΕΠΑ, όπω καταμετρούνται οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι κτλ. Έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλε προσπάθειε και στη Μέση Ανατολή, και στο Ιράν, και στη Σαουδική Αραβία, και στο Κατάρ, και στην Ιδία και σε άλλε χώρε, όπω ξεκινάνε τα τελευταία χρόνια. Να γίνονται πάρα πολλέ προσπάθειε και στην Αμερική, όπου ε, έχει μια σταθερή παρουσία η περιφέρεια Κρήτη. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι από στοιχεία τα οποία παίρνουμε από ξενοδοχεία είναι ότι υπάρχει κινητικότητα από αυτέ τι χώρε και από Αμερική, αλλά και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ε, και από τη Μέση Ανατολή. Συνεχίζουμε στην, ε, στον δρόμο αυτό και σίγουρα η κατάσταση βελτιώνεται. Σαφώ όμω σε καμία περίπτωση δεν είναι συγκρίσιμα τα νούμερα με τα νούμερα τη Ευρώπη, που αποτελεί τον βασικό οικονομικό πνεύμα του κριτικού τουρισμού. Λοιπόν, φτάνουμε προ το τέλο. Θέλω μια τελευταία κουβέντα και από του δύο σα, ό,τι αφορά την αίσθηση για τη νέα σεζόν. Τι να περιμένει ο κόσμο, γιατί είναι μια τεράστια αλυσίδα η τουριστική βιομηχανία τη Κρήτη που μα αφορά λίγο ή πολύ όλου. Κύριε Μοντουράκη. Ε, να συμπληρώσω λίγο για τι νέε αγορέ. Για να μιλάμε για νέε αγορέ, θα πρέπει να μιλάμε για αεροπορική σύνδεση. Αυτό τα καθορίζει όλα. Mm -hmm. Δυστυχώ, οι μέσω Αθηνών, είτε από Αμερική, είτε από Ινδία, είτε από Κίνα ή άλλε περιοχέ σίγουρα δεν μα βοηθάνε. Άρα, εκεί, όπω είπατε πριν, χρειάζεται ένα στρατηγικό σχεδιασμό για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε απευθεία πτήσει στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Mm -hmm. ε, η αίσθηση. Η αίσθηση θεωρώ ότι δεν θα είναι τόσο αρνητική όσο νομίζουμε. Θεωρώ ότι θα καταφέρουμε να έχουμε ίσω και τα περσινά αποτελέσματα. Είμαι λίγο αισιόδοξο. Ε, θεωρώ ότι αυτό τα οποία δεν έχουν γίνει με το early booking, θεωρώ ότι θα γίνουν με το last minute. Δηλαδή, θεωρώ ότι ό,τι δεν καταφέραμε να πάρουμε σε προκρατήσει, θα καταφέρουμε να το πάρουμε με κρατήσει τη τελευταία στιγμή και θεωρώ ότι τέλος σεζόν θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε και φέτος να έχουμε μια καλή τουριστική περίοδο. Εσιοδοξία και εργατικότητα, λοιπόν. Κύριε Βαμιωδάκη. Κι εγώ στο ίδιο μήκο σχήματο κινούμε. Πιστεύω ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Τουλάχιστον το γεγονό ότι η ψαλίδα κλείνει αντί να ανοίγει είναι μια θετική εξέλιξη. Πιστεύω λοιπόν θα έχουμε μια χρονιά η οποία θα κινηθεί σε καλά επίπεδα. Θα έχει λίγο περισσότερε κρατήσει τελευταία στιγμή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Άρα ουσιαστικά δεν, δεν θα μπορέσει να υπάρξει ο εφησυχασμό και η αυτοματοποιημένη διαδικασία των προηγούμενων χρόνων. Θα θέλει μια προσπάθεια, μια παρακολούθηση, την οποία όμω είμαι σίγουρο ότι οι επιχειρηματίε θα μπορέσουν, είναι εκπαιδευμένοι από το παρελθόν, θα μπορέσουν να τη διαχειριστούν σωστά. Ε, το γεγονό ότι έχουμε ένα ανταγωνιστικό προϊόν, καλέ υπηρεσίε σε καλέ τιμέ, επενδύσει οι οποίε κόντρα στην κρίση έχουν αξιοποιηθεί σωστά, mm -hmm. ένα προσωπικό το οποίο κόντρα στην κρίση αγωνίζεται με χαμόγελο, πιστεύω ότι είναι η συνταγή τη επιτυχία. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά και τα οικονομικά αποτελέσματα θα είναι και αυτά εξίσου καλά. Θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ. Καλή συνέχεια. Από εδώ και κάτω είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για εσάς. Είναι ουσιαστικά οι μήνε που θα χρειαστεί να δουλέψετε σκληρά, όπως η πλειοψηφία νομίζω των κριτικών. Καλό σας βράδυ. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ που μπήνατε κοντά μας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.